τελευταίο μέρος αυτής εδώ της σημερινής μας εκπομπής και θα κλείσουμε με πάρα πολύ εκπαίδευση, γιατί πάνω απ' όλα, όταν ένας άνθρωπος έχει καλή εκπαίδευση και γενικότερα έχει παιδεία, νομίζω ότι έχει και πάρα πολλά εφόδια. Σωστά. Και πόσο πιο ωραίο να κλείνεις μια εκπομπή δίνοντας σε όλους τους τηλεθεατές, σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο πάρα πολύ καλά εφόδια. Και δεν είναι μόνο για όλη την Ελλάδα και τους ανθρώπους, είναι βασικά για το πιο σημαντικό κομμάτι της ζωής μας που είναι τα παιδιά μας. Σαφώς. Και γενικά τα παιδιά είναι το μέλλον. Εννοείται, το μέλλον αυτού του κόσμου και γι' αυτό πρέπει να τα προετοιμάσουμε καλά, γιατί ενώ δύσκολων καταστάσεων και περιστάσεων, όσο πιο πολλά εφόδια έχει ένα παιδί, τόσο πιο ωραίο μέλλον θα έχει. Στην υγεία σου και σένα. Κοντά μας ο υπεύθυνος του Παπαχαραλάμπιου σχολείου, αλλά και εκπαιδευτικός, παύλα μαθηματικός, δηλαδή η ειδικότητά του Σπύρος Παπαχαραλάμπου που είναι εδώ κοντά μας, αλλά και η αγαπημένη μας Μέρη, επώνυμο Σκουφά, η οποία είναι φιλόλογος. Μάλιστα. Στο σχολείο Παπαχαραλάμπιο. Ένα σχολείο που έχουμε προτείνει πάρα πολύ εμείς από εδώ για την περίοδο της Αττικής γενικότερα. Έτσι. Αλλά και που το πιστεύουμε, γιατί όταν στο δικό σου σχολείο Σπύρο και Μέρη φοιτούν από τα γνωστά μας παιδιά περίπου στα 10 με 12 σε όλες τις τάξεις, από λύκειο, νηπιαγωγείο, προνήπιο, γυμνάσιο, βλέπουμε απλά και τις διαφορές τους. Έτσι. Να πω ότι η σχολική χρονιά βεβαίως έχει ξεκινήσει για τα καλά. Παρ' όλα αυτά όμως, ο λόγος που σας έφερα κοντά μου είναι γιατί θέλω να πούμε κάποιες διαφορές και επίσης πολλοί γονείς ξεκινώντας τη σχολική χρονιά βλέπουν ότι επειδή η εργασία τους δυσκολεύει, επειδή οι ώρες που είναι στο σπίτι είναι λιγότερες, επειδή τα παιδιά τους παίρνουν την πρώτη, δεύτερη εβδομάδα, τρίτη, ξέρεις που πάνε στους καθηγητές να ρωτήσουν και λέει δεν μου έχετε πολύ διαβασμένος, δεν. Και επειδή το ιδιωτικό σχολείο το φοβόνται ως κάτι πολύ ακριβό, σου λέει τι να κάνω, να πούμε ότι δεν είναι πλέον τόσο ακριβό σε σχέση με το κέρδος ενός παιδιού και ότι είστε πολύ κοντά βεβαίως και στους γονείς όσον αφορά το οικονομικό, να το τονίσω, γιατί και οι οικογένειες που έχουν έρθει σε εσάς φίλοι και γνωστοί μας δεν είναι οικογένειες πάρα πολύ εύπορες, είναι καθημερινές οικογένειες που δουλεύουν απλά σε μία δουλειά. Παρ' όλα αυτά, ξεκινάω με μία βασική ερώτηση. Τελικά το ιδιωτικό με το δημόσιο δεν ακυρώνουμε κανένα, γιατί και τα δύο είναι εκπαίδευση, αλλά σε ένα ιδιωτικό σχολείο, σε ένα ιδιωτικό εκπαιδευτήριο, τι παραπάνω έχει ένα παιδί? Λοιπόν, ξεκινά. Εμείς προσαρμόσαμε τις τιμές. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει μια μείωση στις τιμές και μια αύξηση στην ποιότητα. Αυτό το παραπάνω λοιπόν, που βρίσκει ένα παιδί στο δικό μας σχολείο είναι ότι καλύπτει μέσα και τα φροντιστήρια και τα αγγλικά. Πτυχίο ΛΟΕ προφύσχυνση, παίρνει το πτυχίο στο γυμνάσιο Λύκειο ή αντίστοιχα στο δημοτικό. Το γυμνάσιο. Ναι, παίρνει το πτυχίο, καλύπτει δηλαδή τα πάντα. Έρχεται το παιδί σπίτι και είναι διαβασμένο έτοιμο. Άρα δηλαδή από τις 8, σε διακόπτω Σπύρο, που έρχεται το παιδί και μπαίνει στην τάξη, μέχρι τις 5 που γυρίζει στο σπίτι, χοντρικά μπορεί και 4 ανάλογα, είναι έτοιμο και μπορεί να ξεκουραστεί όλη την υπόλοιπη μέρα. Ακριβώς. Δεν έχει η μαμά να το βγάλει όπως είναι ύφη μου, να το πάει στο αναφροντιστήριο, να το πάει στα γερμανικά, να το πάει στα αγγλικά, να το γυρίσει, να το πάει στην αθλητική εκπαίδευσή του στο μπάσκετ. Αυτό, ούτως ή άλλως, γιατί έχετε και άθληση μέσα, θα τα πούμε. Κοιτάξτε, μου επιτρέπετε τώρα να πάρω λίγο θέση σε αυτό, μιας και το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Μοιραίο. Μιας και τα παιδιά μας πηγαίνουν εκεί, όπως ξέρεις και εσύ πολύ καλά. Οφείλω να ομολογήσω ότι πέρα από τα αυτά που προείπες αρχικά και δεν σε διέκοψα, γιατί είχες ωραία ροή ζωή, θα έχεις. Λοιπόν, δεν είναι μόνο το ότι εμείς οι γονείς αντιμετωπίζουμε πρόβλημα χρόνου πολλές φορές και μας λένε οι δάσκαλοι στο δημόσιο, όπως πολύ σωστά είπες, ότι το παιδί μας δεν είναι διαβασμένο. Πολλές φορές βλέπουμε ότι πολύ καλή σαφώς και η εκμάθηση στα δημόσια, αλλά εγώ είχα πρόβλημα με τα παιδιά και ερχόντουσαν από εκεί πέρα να μην είναι διαβασμένα σωστά. Να μην έχουν προλάβει να έχουν πάρει ύλη από εκεί, διότι όταν τα σχολεία είδα ότι μπήκε το ένα μέσα στο άλλο, ήταν τάξεις με 30 παιδιά, Αλέξανδρε, στα δημόσια σχολεία. Ναι, που αντιλαμβάνεστε για 40 λεπτά που είναι η ώρα της που διδάσκουν οι δάσκαλοι. Πώς θα φέρεις πέρα 30 παιδάκια, όταν ένα έχεις δικό σου και δεν μπορείς να το βγάλεις εσύ πέρα. Δύο να σου μαλώσουν. Ένα να πετάξει στο στυλό. Αυτό δεν διαβάζανε παιδάκια. Μέρη, πόσο περίπου άτομα έχει μία τάξη, έτσι όπως τα έχετε. Πολύ σημαντικό αυτό που σου πει. Κοιτάμε να είναι μικρά τα τμήματά μας, ώστε να μπορούμε να εξυπηρετούμε και εμείς τα παιδιά και τα παιδιά εμάς. Αυτό σημαίνει ότι μία τάξη, αν είναι ας πούμε, πολλά τα παιδιά, χωρίζεται και σε δύο τμήματα. Και σε δύο, ναι. Κοιτάμε να είναι περίπου γύρω στα 10 άτομα το κάθε τμήμα. Είναι τελείω αυτό. Είναι personal. Δηλαδή στην ουσία εγώ έχω αντιληφθεί από μόνη μου, το έχω πει στον εαυτό μου, ότι το σχολείο του Παπαχαραλάμπιο είναι ένα personal σχολείο. Τι σημαίνει αυτό? Το παιδί δεν μπορεί να ξεφύγει από τα μάτια της δασκάλας, αλλά και η δασκάλα δεν μπορεί να ξεφύγει από τα μάτια του παιδιού. Άρα αυτό που διδάσκεται μέσα στην τάξη είναι σίγουρα αυτό που το παιδί πρέπει να πάρει. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ τότε από το παιδί μου λοιπόν, που την πρώτη χρονιά που ξεκίνησε, που δεν ξεκίνησε μικρό στο σχολείο, το Παπαχαραλάμπιο,
οι διαφορές ήταν τόσο έντονες. Γρήγορες. Πολύ γρήγορες, που μάλλον ενώ είχαμε μία άγχος, το θυμάστε κι εσείς πήρα με αυτό, ότι θα έρχεται ένα ολόκληρο σχολικό για να παίρνει ένα παιδάκι, καταλήξαμε και γεμίσαμε ένα σχολικό, διότι η γειτονιά και οι φίλοι που γνωρίζανε και εμάς και τον Αλεσάνδρο, είδανε το αποτέλεσμα τις διδασκαλίες μέσω Παπαχαραλάμπιο τόσο έντονα επάνω του, που μου λέει: συγγνώμη, πού το στέλνεις το παιδί σου? Ναι, μα εκεί. Αυτό είναι. Και ήρθαν, είδες, σουριδών όλος ο κόσμος. Η εκπαίδευση είναι κάτι το οποίο όταν υπάρχει δεν μπορεί να κρυφτεί, αυτό, όσο και να θέλουμε να την κρύψουμε. Έτσι. Οπότε η καλή εκπαίδευση, ακόμα και σε ένα μικρό παιδί, γύρω μας το καταλαβαίνουμε. Σωστά. Ότι την έχει πάρει ήδη. Σωστά. Μέρη, έχουμε σε σένα τώρα πάλι να σε ρωτήσω. Η εκπαίδευση μέσα σε ένα σχολείο ιδιωτικό, αν το θέλεις, το πρωτόκολλο της εκπαίδευσης δεν αλλάζει καθόλου από το δημόσιο. Δηλαδή τα βιβλία είναι τα ίδια, ο τρόπος εκμάθησης οι ίδιες, οι ώρες που πρέπει να είναι π.χ. η ιστορία, η φιλολογία και όλα. Είναι ακριβώς τα ίδια πράγματα. Η διαφορά που έχουμε με το δημόσιο και σαν εκπαιδευτικός του εκπαιδευτηρίου είναι ότι πλησιάζουμε τον μαθητή και προσπαθούμε να του δώσουμε πέρα από την κλασική μόρφωση και άλλα πράγματα. Δηλαδή την καλλιτεχνική του παιδεία, τη μουσική του παιδεία, τρόπους που θα τους βρει μπροστά του αργότερα στη ζωή. Και μάλιστα έχετε πάρα πολύ κοντά και με τις ιδιαιτερότητες κάθε παιδιού. Αυτό πήγα από το στόμα μου. Είδες, εγώ έχω και λίγο τηματική ικανότητα. Δεν το έλαβε. Αυτό που ακριβώς πήγα να πω, ότι κοιτάμε το κάθε παιδί τις ανάγκες του. Δηλαδή ένα παιδί μπορεί να μην είναι καλό στα μαθηματικά. Θα κοιτάξουμε να βρούμε τρόπους για να αγαπήσει αυτό το μάθημα και όχι να το απομακρύνουμε από αυτό. Τώρα που είπες μαθηματικά, αξίζει να πούμε ότι τη σεζόν που πέρασε είχατε, γενικότερα έχετε πολλές επιτυχίες και στην αθλητική οργάνωσή σας, αλλά και στην εκπαιδευτική, όπου είχατε πάλι πολύ ωραίες διακρίσεις. Είχαμε επιτυχίες στις Πανελλήνιες φέτος. Αυτό. Πολύ καλές σχολές, ΑΗ, ναυπηγών, φιλολογία, πολιτικός μηχανικός. Και ήταν. Είμαστε ένας μαθητής και είμαι περήφανος γι' αυτό. Έγραψε στρογγυλό 20 στα μαθηματικά. Ναι, τέλειο. Μαθητός, το θυμάμαι σαν γεγονός και για το είπα για τα μαθηματικά. Τέλειο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Και γι' αυτό είχαμε και μια αύξηση μαθητών. Έχουμε φέτος αύξηση μαθητών. Έχουμε αυξήσει και τι παρέχουμε και πάμε πολύ καλά. Πόσο σημαντικό είναι κιόλας ότι το παιδί, μάλλον τα παιδιά, μεγαλώνουν και έχουν και συνήθως, γιατί ξέρω ότι είσαστε μια οικογένεια όλη εκπαιδευτική και παιδιά στο Παπαχαραλάμπιο, πόσο σημαντικό είναι που έχουν, δηλαδή τη μέρη, μπορεί ένα παιδί να την έχει στην τρίτη τάξη, μπορεί μετά να δανείζομαι να τη συναντήσει στο γυμνάσιο, μπορεί να τη συναντήσει και στο λύκειο. Ναι. Δηλαδή τα παιδιά μεγαλώνουν μαζί τη και τα μεγαλώνει στην ουσία. Και γενικά, εγώ αυτό που με έκανε να νιώθω πάρα πολύ περήφανη από την επιλογή το να είμαστε στο Παπαχαραλάμπιο είναι το εξή. Ότι δεν είναι ένα πρόσωπο σχολείο, είναι ένα οικογενειακό αυτό, σχολείο. Αυτό ακριβώς. Που ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορείς να έρθεις κοντά με τους εκπαιδευτές, να μιλήσεις μαζί με αυτούς για το παιδί σου, να σου μιλήσουν και να νιώθεις οικία. Συν ότι μπορείς να τους πάρεις το τηλέφωνο και να μάθεις τα πάντα, ενώ στα άλλα σχολεία λες ότι την επόμενη Πέμπτη θα έρθω να ρωτήσω τους καθηγητές. Και δεν πολλοί έχουν αυτό. Φύγει, άλλοι είναι στο μάθημα, αλλά τους βρίσκεις. Όμως αν έχεις ένα πρόβλημα, ο Σπύρος είναι πάντα το τηλέφωνο 24 ώρες κυριολεκτικά το λέω ανοιχτό και μπορείς να πει Σπύρο μου είναι λίγο άρρωστο. Σπύρο μου σημαίνει αυτό. Σπύρο σήμερα έρχεται, τι είχε γίνει, πάρε τη μέρη να μάθεις, γιατί δεν μου διάβασε εκεί. Δηλαδή, μπορείς να έχεις μια αμεσότητα με το παιδί σου. Μιλάμε πολύ, πέραν από την εκπαίδευση και μιλάμε για το Παπαχαραλάμπιο σχολείο που οι εγγραφές στην ουσία δεν σταματούν ποτέ γιατί η Κιέβη τα ξεκίνησε Φεβρουάριο ουσιαστικά. Όχι, Οκτώβριο. Όχι, αλλά πολλά παιδιά είχαν μπει και στη μέση. Και στη μέση, μπράβο. Κάπου εκεί. Στη μέση ακριβώς. Και όμως ήρθε και κάλυψε όλα τα κενά και με το παραπάνω. Γιατί τρέχεται και με πιο γρήγορους ρυθμούς, γιατί είναι ταχύρυθμα. Δηλαδή, ταχύρυθμα τα λέω επειδή είναι λίγα τα παιδιά, αλλιώς θα δείξεις σε 30 παιδιά. Χάνουμε μαθήματα, δεν έχουμε καταλήψεις ούτε και ξεκινήσανε και κατευθείαν από την πρώτη μέρα εμείς μπήκαμε, δεν το διασκεδάσαμε. Ναι, ναι, για δύο ώρες, τρεις. Δηλαδή τα παιδιά δεν ήταν και φύγανε στις 10, πήγαν βιβλία και φύγανε, κάνανε κανονική εκπαίδευση. Την επόμενη μέρα είχαν ύλη στο σπίτι. Έγινε ο αγιασμός, αλλά... Έτσι. Λοιπόν, αυτό που είχα να σας προτείνω πριν περάσω στις επόμενες ερωτήσεις μου είναι ότι αξίζει να το σκεφτείτε, διότι πολλές φορές μου είπε μια φίλη μου, τον πηγαίνω, φέρνω κάθε μέρα στα αγγλικά και στα γερμανικά. Πληρώνω φροντιστήριο στα αγγλικά, φροντιστήριο στα γερμανικά και φροντιστήριο για τα μαθηματικά. Αυτό, τρία φροντιστήρια και μετά μελέτη. Στο σπίτι κάθεται και διαβάζει και πολλές φορές πάει και αδιάβαστος. Αυτά όλα όταν τα συγκέντρωσε και θα σου το πω έτσι ακριβώς και να μου επιτραπεί, όταν συγκέντρωσε τα δύο φροντιστήρια, τις βενζίνες πήγαινε έλα στον Κορυδαλό, στην Οίκαια και στον Πειραιά, το άλλο φροντιστήριο και το τρίτο φροντιστήριο των μαθηματικών, έβγαινε όλος ο μήνας του Παπαχαραλάμπιου και πιο καυτό και πιο οικονομικό που το παιδί πήγαινε το πρωί, το παίρνανε, το φέρνανε το βράδυ, γιατί το απόγευμα και ήταν τελειωμένο. Είναι και η μελέτη που είναι πολύ σημαντικό. Εμείς τη μελέτη. Γιατί μας έφευγε και πολύς χρόνος να το πάμε να το φέρουμε, γιατί είχαμε αυτό το ενδιάμεσο του σχολείου. Ξέρεις, αυτό το λίγο break, να δεις σπίτι να φάει και να το ξαναπάμε και μετά ξανά αγγλικά και δώσ' του. Οι βενζίνες που λες και όλα αυτά πραγματικά ήταν πολλά περισσότερα. Γι' αυτό προτείνουμε ότι επειδή τα παιδιά και το μέλλον τους είναι
εκπαίδευση. Τολμήστε το, ρωτήστε το Παπαχαραλάμπιο σχολείο και θα μας θυμηθείτε. Και όσοι πείτε από την εκπομπή μου πεις, επειδή η εκπαίδευση για μας είναι πολύ σημαντικό πράγμα, θα κάνετε και ό,τι καλύτερο και κάτι μπορείτε καλύτερο, για τον έτσι, κόσμο. Έτσι, λοιπόν, πάμε λίγο να μιλήσουμε για τις γυμναστικές αρμοδιότητες που δίνεται στα παιδιά και δραστηριότητες, γιατί είναι πολύ σημαντικό ένα σχολείο π.χ. να έχει κάτω και εσωτερική πισίνα και να μαθαίνουν κολύμβηση. Yeah. Ας πούμε η κολύμβηση, πολλά παιδιά θέλουν να στείλουν στο κολυμβητήριο, αλλά υπάρχουν λίγα που είναι πολύ μακριά ή είναι ανοιχτά ή έχουν θερμενόμενες. Ενώ μέσα στο σχολείο να μαθαίνει κολύμβηση, ειδικά για τα μικρά παιδιά, νομίζω ότι είναι ό,τι πιο σημαντικό παρέχεται από τα αθλητικά. Βεβαίως, αρχίζουν από το προνήπιο την κολύμβηση και τα μωρά-μωρά με σανιδούλες, με τη δασκάλα βέβαια μέσα στην πισίνα. Σαφώς. Η ασφάλεια. Τώρα, τα μεγάλα έχουμε στις μεγάλες ηλικίες πολλούς αθλητές, οι οποίοι κάνουν πρωταθλητισμό. Είναι καλοί μαθητές. Είναι πρωταθλητάνε Ολυμπιάδα στο κολύμπι, είναι ονόματα δηλαδή. Θα τα δούμε στα παγκόσμια. Μια μαθήτριά μας βγήκε 10η στον κόσμο στο παγκόσμιο. Wow, που έγινε. Μπράβο. Λοιπόν, μεγάλες διακρίσεις και αυτά τα παιδιά έχουν πάρα πολύ βάρη πρόγραμμα. Δηλαδή, ξυπνάνε το πρωί, κάνουν προπόνηση στην ομάδα τους και έρχονται μετά σχολείο. Οι κοπέλες στεγνώνουν το μαλλί. Ρασίστο. Στην τάξη. Κάνουν και μετά πάλι απόγευμα προπόνηση. Και είναι και καλοί μαθητές. Δηλαδή, δύο καρπούρια στην ίδια μας χάλη που είναι δύσκολο. Εμείς βοηθάμε όσο γίνεται λίγο, τους καλύπτουμε όσο γίνεται στα μαθήματα και έχουν και το χρόνο να αθληθούν. Και αυτό είναι και πάρα, πάρα πολύ σημαντικό. Άρα, στην ουσία, όσον αφορά την αθλητική τους δραστηριότητα, παρέχουμε λοιπόν στο Παπαχαραλάμπιο κολύμβηση. Τι άλλο? Έχουμε το πινκ-πονγκ που έχουμε και θα κατεβούμε στο παγκόσμιο και σε μαθητικό πρωτάθλημα. Είναι οι τέσσερις καλύτεροι μαθητές που έχουν μαζευτεί σε εμάς. Είναι τετράδα το πινκ-πονγκ. Έχουμε το μπάσκετ. Πολλούς μπασκετμπολίστες και από φέτος μπορεί να έχουμε και ένα γήπεδο για ποδόσφαιρο. Μάλιστα. Α, πάρα πολύ ωραίο. Και όσον κάνετε αφορά... και τα εκβοντό μέσα. Τα εκβοντό, βέβαια. Βέβαια. Και ως άμυνα και πυγμαχία στην αίθουσα δεξιά. Μου είπες, Μέρη, γιατί ότι πέραν από αυτό είναι η μουσική και η θεατρική παιδεία. Έχετε θέατρο. Να πω ότι οι εκδηλώσεις σας γίνονται με παραστάσεις θεατρικές καταπληκτικές. Το παιδί μαθαίνει από πολύ μικρή ηλικία να μπορεί να ανέβει στο σανίδι και να κάνει κάτι, να παρουσιάσει κάτι. Και πάνω σε αυτό είναι μέρος των μαθημάτων ή είναι στις ώρες εκτός μαθημάτων η θεατρολογία, η μουσική παιδεία, όλα αυτά? Προσπαθούμε να είναι στις ώρες των μαθημάτων ώστε να μην κουράζουμε το παιδί περισσότερο. Κύριος σκοπός του θεάτρου είναι το παιδί να μάθει να παρουσιάζεται μόνο του. Και στο σανίδι, βέβαια, γιατί υπάρχει καλλιτεχνική φύση σε όλα τα παιδιά. Σαφώς. Αλλά και στη ζωή του. Και αυτό που είναι πάρα πολύ ωραίο είναι ότι συμμετέχουμε και οι καθηγητές και οι μαθητές. Δηλαδή, γινόμαστε μάζα και παίζουμε όλοι μαζί. Δύο φορές το χρόνο κάνετε μια πολύ μεγάλη γιορτή κάτω στο θέατρό σας. Το οποίο είναι ένα κανονικότατο θέατρο. Δηλαδή, ναι. Και χωράει και πάρα πολύ κόσμο. Έχουμε έρθει. Όπου κάνετε και παραστάσεις. Δηλαδή, τα Χριστούγεννα μια ανάλογη παράσταση. Δηλαδή, ξεφεύγετε από αυτό το ότι θα τη δω Άι Βασίλης και θα πω και θα πω Άι Βασίλης, έρχεται. Το κάνετε παράσταση. Κάνετε θεατρικό έργο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολλές φορές δηλαδή ακούω και την ΕΠΟ μου λέμε γιατί δεν με καλεί να παίξω, κατάλαβες. Γιατί το έχει λίγο. Στο επόμενο που ετοιμάζουμε. Μ' αρέσει που παίζουν και πιάνο. Δηλαδή είναι πάνω. Κοίταξε, τις περισσότερες φορές συμμετέχω και εγώ. Άρα έχετε κανένα βίντεο να δείτε. Σηκώνομαι και χορεύω. Δεν έχει δει. Αυτό που δεν το έχετε δει. Α, σηκώνομαι και χορεύω μόνοι μου σε πολλές φορές. Συγγνώμη, καθόλου δεν έχει πάρει το βλέμμα σου ένα αρκούδι κάπου με στην αίθουσα πουθενά. Είμαστε αφοσιωμένοι πάνω στη σκηνή. Λοιπόν, το ζω, μ' αρέσει. Θέλω λίγο να πούμε το εξής. Ποιες τάξεις πιστεύεις εσύ, έτσι από την εκπαίδευση και από την ιδιότητά σας ως εκπαιδευτική, ότι είναι αυτές που κάποιοι μας βλέπουν από πολύ μακριά και θέλουν να πάνε τα παιδιά τους σε κάποιο άλλο εκπαιδευτικό, που είναι στις Σέρες, στην Αλεξανδρούπολη, στην Κύπρο, ή εν πάση περιπτώσει στο ιδιωτικό ή στο δημόσιο. Ποιες τάξεις πιστεύεις ότι είναι οι βασικές που πρέπει το παιδί μας να το προσέξουμε και να το έχουμε από πολύ κοντά για να βάλουμε καλά θεμέλια? Πες μου τρεις ηλικίες τάξεις, να το πω, που πρέπει τα υπόλοιπα στο αφήσουμε λίγο πιο ελεύθερο να διαβάσει μόνο του. Εκεί πρέπει να είμαστε από πάνω του όμως, όλη την ώρα. Προφανώς, που μπαίνουν τα θεμέλια. Προφανώς στην αρχή η πρώτη δημοτικού είναι πολύ σημαντική τάξη. Φεύγει το παιδί από το νηπιαγωγείο, φεύγει από το παιχνίδι. Μαθαίνει να γράφει, να σχηματίζει. Σε εμάς το νηπιαγωγείο, συγγνώμη, κάνουν ήδη μουσική, κάνουν γλώσσα, κάνουν αυτά, έχουν κάνει πράγματα. Δεν είναι μόνο. Πάνε λίγο συνηθισμένα, αλλά είναι πολύ βασική η πρώτη δημοτικού. Μετά. Αντίστοιχα, πάμε στο όλες τις πρώτες. Πρώτη γυμνασίου, γιατί πάλι εδώ αλλάζει το παιδί. Το παιδί εκεί που είχε μια δασκάλα ή ένα δάσκαλο και έχει δεθεί, ξαφνικά κάθε φορά μπαίνει άλλος καθηγητής, άλλη ειδικότητα, είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Δεν είναι δύσκολη τάξη. Μπορώ να πω η πέμπτη δημοτικού είναι πιο δύσκολη, αλλά είναι κρίσιμη.
Και πιστεύω ότι και μία περισσότερο έτσι επιτήρηση στα παιδιά, γιατί αλλάζουν χαρακτήρα. Και βλέπω πολλά παιδιά μέχρι την πρώτη ηλικίου να είναι του 18-19 και ξαφνικά στη δεύτερη-τρίτη ηλικίου, επειδή βγαίνει λίγο να πάρω το μηχανάκι μου, να βγω το πέρα, να βάψω λίγο το μάτι, λίγο τον ήχη, τι έκανε εσύ, έκανα αυτό, όμπρε και σόμπρε και τέτοια. Βλέπω να πέφτουν από το 19 στο 15 τα ίδια παιδιά. Ξαδελφάκι μου, α πούμε, και λέω: μα καλά, γιατί είναι δυνατόν από τα 19 να σου φέρει 15, μου λέει και με το ζόρι. Λέω: μα αυτό μέχρι τώρα ήταν όλη μέρα με το βιβλίο εδώ. Δεν διαβάζει. Δηλαδή εκεί θέλει λίγο ακόμα προσοχή το παιδί, γιατί χάνει λίγο, ναι, χάνει λίγο το δρόμο του, χάνει λίγο τη ροή του. Αυτό που είπα και πριν, εμείς αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Να είμαστε κοντά του ανά πάσα στιγμή. Δηλαδή, με το που δούμε την αλλαγή, πάνε πει το παιδί έχει αλλάξει ενδιαφέροντα. Οπότε πλησιάζουμε το παιδί με διαφορετική οπτική γωνία. Υπάρχει καλός μαθητής μέσα στα χρόνια, όλα αυτά που είστε εκπαιδευτικοί και είναι πάρα πολλά. Υπάρχει καλός μαθητής σε όλα. Υπάρχουν παιδιά που λες ότι αυτό το παιδί μου είναι σε όλα 20. Μαθηματικά, φιλολογία, γυμναστική, υπάρχει. Και φέτος έχουμε αρκετά. Που λες ότι έχουν κλείσει παντού. Δηλαδή, λες, άμα σου πω τι θα ήθελες αυτό να γίνει, θα μου πεις: μπορούσε να γίνει μαθηματικός, φιλόλογος, θρησκευτικός, τα πάντα. Μια κοπέλα της Δευτέρας Λυκείου, θα ολοκλήρωνα εκεί ότι η τρίτη κρίσιμη τάξη είναι η Δευτέρα Λυκείου πλέον. Γιατί εκεί διαλέγουμε την κατεύθυνση, εκεί τι θα κάνουμε. Είναι μια μαθήτρια φετινή στη Δευτέρα Λυκείου, είναι σε εμάς από το δημοτικό. Παρότι είναι θεωρητική κατεύθυνση, δηλαδή κάνει πιο πολύ αρχαία και αυτά, είναι άριστη και στα μαθηματικά. Και εμάς θα θέλει να κάνει και παραπάνω. Το κυνηγάει, πάλι δεν θα τις χρειαστεί για τις Πανελλήνες. Υπάρχουν και πολλά παιδιά που έχουν και έρθει. Και στο γυμνάσιο είναι φέτος αρκετά, τα οποία έχουν... Και στο Λύκειο. Αγάπη για όλα τα μαθήματα. Εντάξει, μου είναι γυμνασίο γι' αυτό. Ξέρεις, πιστεύω, δεν είναι μόνο ότι τους κάνετε αν θέλουν να αγαπάνε όλα τα μαθήματα. Ναι, σε αυτό πιστεύω, θεωρώ ότι ευθύνεστε εξ ολοκλήρου εσείς. Και είναι πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν, εμείς αυτό που θέλαμε έτσι να καταλήξουμε, καταρχήν θα μας έχετε συχνά και να δίνουμε έτσι διάφορες. Και ξέρετε, θέλω λίγο και εκεί προς τις γιορτές να μας φέρετε και 2-3 έτσι μικρά παιδιά. Να κάνουμε εδώ έτσι μια μικρή παραστασούλα, να μας πει τα κάλαντα, τη χοροδία. Τώρα έχουμε χώρο άπλετο εκεί για να μπει χοροδία, να μας πει τα κάλαντα. Οργανώστε κάτι. Έχουμε βγάλει και με τη χοροδία και τα τραγούδια, το βίντεο κλειπ. Αυτό το θέλουμε βεβαίω. Που είναι για Χριστούγεννα. Γι' αυτό ήθελα να πω ότι το επίσης σημαντικό στο σχολείο του Παχαραλάμπη, να το πω γρήγορα, είναι ότι βοηθάνε και πάρα πολύ, έχουν και παιδάκια από το χαμόγελο του παιδιού που πηγαίνουν. Και φοιτούν, με υποτροφία. Έχουν γράψει και τραγούδι για το χαμόγελο του παιδιού που το είχαμε καλύψει πέρσι. Αυτό. Και κάτι άλλο άσχετο από αυτό, ότι το πιο σημαντικό επίσης ακόμα είναι το εξής, ότι τα παιδιά μαθαίνουν δύο γλώσσες με συντάξει. Ναι. Που είναι πολύ σημαντικό. Έχουν επιλογή αγγλικά όλοι και επιλογή γαλλικά, γερμανικά. Πολύ σημαντικό. Ό,τι ναι, πάρα πολύ. Αυτό, γι' αυτό είπα και εγώ στην αρχή, επειδή έχουν έρθει δικά μου παιδιά, γι' αυτό είπα στην αρχή ότι αντί να πληρώνουν δύο φροντιστήρια, θα μου το μαζέψει αυτά, βγαίνει το Παπαχαραλάμπιο. Παπαχαραλάμπιο σχολείο, το προτείνουμε ανεπιφύλακτα. Η εκπαίδευση έχει ξεκινήσει και επιλέξαμε να είναι κοντά μας τις πρώτες εκπομπές, γιατί βλέπουμε πολλές μαμάδες που λέει πάει, άντε ξεκίνησε τα σχολεία, δεν μου διαβάζει, τον παίρνω τηλέφωνο, μου κοιμάται, λέει ότι διάβασε, δεν διάβασε. Μην έχετε αυτό το άγχος, μία ερώτηση δεν κοστίζει τίποτα, για το καλό και για το μέλλον του παιδιού σας. Παπαχαραλάμπιο σχολείο, και εγώ θα τολμήσω, θα μου επιτραπεί αυτό από το Σπύρο, θα τολμήσω να πω ότι σε μια καλή τιμή και πολύ καλή, ας πούμε, οικονομική διαπραγμάτευση, μπορεί το παιδί σας να είναι σε ένα ιδιωτικό από νεογέννητο και να είναι και από 150 ευρώ και από 100 ευρώ ανάλογα το παιδί. Και αυτό που ακούτε λες, δεν είναι δυνατόν, να το πάω και εγώ στο ιδιωτικό. Μα το ιδιωτικό δεν είναι τράπεζα που βάζει τόκους, είναι λειτουργήμα. Απλά για να λειτουργήσει χρειάζεται κάποια λίγα έξοδα. Αυτή είναι μόνο η διαφορά. Και βέβαια όλα αυτά όταν θα συγκεντρώσεις, πολύ καλά είπε η Μέρη, βγαίνουν και λιγότερο ανά μήνα στο Παπαχαραλάμπιο παρά να τα στέλνω από εδώ και από εκεί. Και ξέρω ότι είναι κάπου όλη μέρα το παιδί μου. Το πιο σημαντικό που εγώ θα επέλεγα για τα παιδιά μου, φαγωμένο. Θα επέλεγα ένα εκπαιδευτικό σχολείο ιδιωτικό, είναι ότι ξέρω από το πρωί στις 8 μέχρι τις 5 που είναι το παιδί μου. Γιατί στα άλλα όλα τον σχολάει, μέχρι να χτίσει στο σπίτι, μέχρι να κάνει, βλέπω διάφορα, μένω κοντά σε σχολείο και βλέπω πάρα πολλά, δεν ξέρω από το παιδί μου. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Που ήσασταν κοντά μου, να ανανεώσω το ραντεβού μου για την επόμενη φορά που θα μας φέρετε και παιδάκια εδώ να μας πούνε έτσι δεν πηγαίνουν, να μας τραγουδήσουν. Να δούμε, δεν χρειάζεται να περιμένουμε τα Χριστούγεννα, να μας φέρετε. Εμείς τραγουδάμε όλη τη χρονιά. Λοιπόν, και συνεχίζετε να δίνετε μέσα από το Παχαραλάμπιο τα καλύτερα στην εκπαίδευση. Και όποια έρθουν από την εκπομπή, Σπύρο μου, θέλω ακόμα μεγαλύτερες τιμές και καλύτερες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πόσα καλύτερα δωρεάν. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, και τώρα έτσι, να σου πω κάτι τώρα, θα σου εκμυστεί αυτό κάτι, τώρα μια και τελειώνει η εκπομπή.
Θα ήθελα πάρα πολύ ειλικρινά να ξαναπάω στο σχολείο. Εγώ σου λέω. Δηλαδή, εγώ πραγματικά αυτό του να διαβάσω, να βάλω τα τετράδια μου, να πάρω την τσάντα μου. Αχ, άμα δεν έχεις τη γνώση τότε, όμως ήταν μικρή, δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, παιδιά, δεν υπάρχει πιο ωραία αίσθηση. Ειλικρινά. Και να μυρίζεις τη μυρωδιά του καινούργιου των βιβλίων, τη κασετίνας. Όταν ξεκίναγε που πήγαινα και έπαιρνα μπλε στυλό, κόκκινο στυλό, πράσινο στυλό, κίτρινο στυλό και έκανα με τον κίτρινο. Και κάνω τα αυτά. Με βούλες σε φορούσα ρούχα. Γι' αυτό και εκείνο και το άλλο και αυτά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αφήστε με να το σκεφτώ γιατί ήταν μπορεί να πάω να σπουδάσω. Δικαίωμά μου είναι. Και το τραγουδάκι, τι είναι η φίτηση. Τα μαθητικά τα χρόνια δεν αλλάζουν. Με τίποτα άλλο. Όμως και το άλλο έβαζα μετά. Μ' αρέσουν τα σεξι, τα άσπρα, τα μαύρα, τα εσούρχά σου. Λοιπόν, φίλια πολλά. Γεια σας.